για τη λειτουργία pinpointer, απλά κάνουμε αυτή την κίνηση. Εδώ είναι το κέντρο του στόχου. Το Scuba Tector είναι ένας παλμικός και αδιάβροχος ανιχνευτής έως και 60 μέτρα μέσα στο νερό. Παρότι το Scuba Tector το προτιμούν οι επαγγελματίες δίτες, η κατασκευή του επιτρέπει τη χρήση και εκτός νερού, σε περιπτώσεις για παράδειγμα που ζητάμε μικρό μέγεθος στον ανιχνευτή και καλή απόδοση στο βάθος. Με την αγορά σας θα βρείτε οδηγίες χειρισμού στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχει ασφάλεια για τον καρπό. Υπάρχει ασφάλεια για τη ζώνη του χειριστή. Ανταλλακτικό O-ring στεγανοποίησης. Φορτιστής USB. Το μόνο αποσπόμενο μέρος είναι το καπάκι της φόρτισης. Είναι αυτό εδώ. Και εδώ μέσα θα τοποθετήσουμε το καλώδιο USB. Και ο ανιχνευτής παρέχεται με προστατευτικό κάλυμα για το δίσκο. Το Scuba Tector παρέχεται σε δύο χρώματα. Το ένα είναι το πορτοκαλί και το άλλο είναι το διακριτικό μαύρο. Προαιρετικά παρέχεται και σκληρή πλαστική βαλίτσα μεταφοράς, η οποία έχει διαμερίσματα από αφρόδες υλικό, στα οποία προστατεύονται όλα τα μέρη του ανιχνευτή και τα αξεσουάρ του. Το Scuba Tector μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κανονικός ανιχνευτής. Σαρώνουμε με το μεγάλο ποινίο του 13x10 εκατοστά, που έχει καλή κάλυψη της επιφάνειας, αλλά και σαν pinpointer κατόπιν, βοήθημα για την επικέντρωση με ακρίβεια του στόχου που ανακαλύφθηκε, όπως θα δείξουμε. Η λειτουργία pinpointer δεν απαιτεί καμία αλλαγή ποινίου. Έτσι δεν υπάρχουν αποσπόμενα μέρη και ενώσεις οι οποίες μπορούν να υποστούν διαρροή. Ξεκινάμε το Scuba Tector και ερευνάμε άμεσα. Όταν χτυπήσει, για να έχουμε το όφελος ενός pinpointer, γυρίζουμε το ποινίο του με την κόψη ή κάθετα και κάνουμε πάλι σταυρωτά περάσματα πάνω από το στόχο. Ο ήχος πλέον βγαίνει μόνο σε συγκεκριμένο σημείο που μας φανερώνει το κέντρο του στόχου. Επίσης υπάρχει φακός για τη λειτουργία pinpointer, τον οποίο μπορούμε και να απενεργοποιήσουμε. Το Scuba Tector λειτουργεί σε τεχνολογία παλμικής υπαγωγής που μας δίνει καλό βάθος και ανίχνευση χωρίς παράσιτα από το αλατόνερο. Ο χειρισμός του είναι αυτοματοποιημένος, όμως με το στιγμιαίο πάτημα του πλήκτρου έναρξης λήξης γίνεται μηδενισμός του σήματος από το περιβάλλον, έτσι φιλτράρονται ψεύτικα σήματα από έδαφος πλούσιο σε φυσικό μετάλλευμα. Έχουμε ένα κεραμικό το οποίο έχει μετάλλευμα. Υπάρχει ένα αμυδρό σήμα. Με στιγμίο πάτημα το εξουδετερώνω. Δεν υπάρχει πλέον κανένα σήμα από το περιβάλλον. Ο ανιχνευτής είναι ικανός να ανιχνεύσει το μεταλλικό αντικείμενο απροβλημάτιστα. Αυτός ο μηδενισμός μπορεί να γίνεται προληπτικά όταν ερευνάμε, παράδειγμα κάθε μερικά λεπτά, με το ποινίο κοντά στο χώμα, πέτρες ή την άμμο του βυθού της θάλασσας. Υπάρχουν δύο είδη ποινίων στους ανιχνευτές μετάλλων, τα ομόκεντρα και τα 2D. Το ποινίο στο Scuba Tector είναι 2D. Τα διασταυρωμένα ποινία, όπως αυτό εδώ, έχουν καλύτερη διείσδυση σε δύσκολα μεταλλεύματα του εδάφους και πιο καλή επικέντρωση στόχου. Δεν χτυπάνε σε όλο το πλάτος του ποινίου τους, αλλά μόνο συγκεκριμένα στο σημείο της διασταύρωσης.
οι ενδείξεις του είναι οπτικά, με LED, ήχο και δόνηση. Με ένα πάτημα του πλήκτρου M αφαιρείται η δόνηση. Με δύο πατήματα αφαιρείται ο ήχος και έχουμε δόνηση. Με τρία πατήματα έχουμε πάλι δόνηση και ήχο. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει η κόκκινη ενδεικτική ρυθμία. Το Scuba Tector παρέχει δύο τρόπους έρευνας, του ρηγού νερού έως 10 μέτρα κατάδυση και της βαθιάς κατάδυσης έως 60 μέτρα. Ο λόγος είναι ότι η πίεση νερού αυξάνεται στα μεγάλα βάθη και πιέζει τα πλήκτρα, με αποτέλεσμα να παίρνει λάθος εντολές ο ανιχνευτής. Η λειτουργία κατάδυσης απομονώνει τα πλήκτρα και βάζει το μηχάνημα σε αναμονή. Ο ανιχνευτής μπορεί να μπει σε λειτουργία κατάδυσης είτε όταν πιεστούν από την πίεση του νερού τα δύο πλήκτρα αυτόματα, ή μπορώ να το κάνω και εγώ. Τα κρατάω πατημένα, μπαίνει στη λειτουργία κατάδυσης, όπου πλέον δεν ακούει τα πλήκτρα, και για να ξεκινήσει αυτό που χρειάζεται είναι απλά να το περιστρέψω μερικές φορές. Ξεκίνησε πάλι. Πατώντας τρεις φορές βγαίνουμε από αυτή τη λειτουργία της κατάδυσης. Η αυτονομία της μπαταρίας φτάνει έως και τις 15 ώρες και η φόρτιση κρατάει 3 ώρες. Περισσότερα για το Scuba Tector μπορεί να δείτε στην ιστοσελίδα μας, όπου έχετε τη δυνατότητα να κάνετε και online παραγγελίες. Θα ακολουθήσουν και άλλα βιντεάκια με δοκιμές της απόδοσής του.